Κάναμε αυτό που θα κάναμε και στην πατρίδα μας. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από αυτό που θα κάναμε και στην πατρίδα μας. Σίγουρα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Όλοι θέλαν να τους βοηθήσουμε. Το διαχειριστήκαμε, δεν σταματήσαμε. 24/24 ήμασταν στο πεδίο. Αυτό που θέλω να πω και να γίνει ξεκάθαρο, δεν κάναμε τίποτε λιγότερο από αυτό που κάνει το ΕΚΑΒ κάθε μέρα. Το μόνο που άλλαξε ήταν ο βαθμός δυσκολίας, που ήταν σίγουρα διαφορετικός. Θα επαναλάβω τα λόγια που μου λέγαν την Πέμπτη στο αεροδρόμιο των Αδάνων. Ότι όλοι έψαχναν τους Έλληνες διασώστες για να τους πάνε κοντά στους δικούς τους ανθρώπους για να επιχειρήσουν. Τέτοια αξιοπιστία περιέλαβε αυτό το σώμα. ΕΜΑΚ, ΕΚΑΒ, όλη την ομάδα. Εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου να τους ευχαριστήσω. Μας κάναν περήφανους παντού και απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός πάντοτε κερδίζει και τις δύσκολες αυτές τις στιγμές. Στη στιγμή μας αγκάλιασαν. Πολύ συγκινητικό τώρα που γυρνούσαμε, είχαμε στο διασωστικό το όχημα την ελληνική σημαία. Μας κορνάραν όλοι, μας χαιρετούσαν, είστε αδέρφια, πάρα πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστήσω για την αυτοθυσία τους και την ανθρωπιά τους και όχι μόνον αυτούς, όπως και τους άνδρες της, του πυροσβεστικού σώματος που είχαν μια άψογη συνεργασία.